Αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά όπου υπάρχει μειωμένο κατά 30%, μια σειρά αποδεσμεύσεις ηφαισιακές. Μια σειρά αποδεσμεύσεις που μας ξαναβάζουν σε αυτό το φαύλο κύκλο. Εμείς λοιπόν, σας παρακαλώ για μια διακοπή. Οι ηφαισιακές δεσμεύσεις στις οποίες αναφέρεστε βεβαίως και υπήρχαν στο mail Χαρδούμπελ. Το ερώτημα είναι αν η ακινησία παράγει και αυτή η ύφεση. Διότι τους τελευταίους 2,5 μήνες η αγορά είναι σε ακινησία. Παράγει κίνδυνο ύφεσης. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Η έλλειψη ρευστότητας λειτουργεί στην αγορά με έναν τρόπο πολύ πιεστικό αυτούς τους 2,5 μήνες της διαπραγμάτευσης και παράλληλα πρέπει να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε η προσδοκία σας ότι η Ευρώπη θα σας υποδεχθεί με θετικό τρόπο και θα πει ναι στο σχέδιό σας, αλλά αντίθετα η Ευρώπη λέει ότι δεν έχετε σχέδιο. Δηλαδή, η βασική κατηγορία εναντίον της κυβέρνησής σας είναι ότι, ενώ στις 20 Φεβρουαρίου σας έδωσαν τη δυνατότητα να έχετε την ιδιοκτησία του προγράμματος, ότι εμείς δεν κάνουμε προτάσεις που να παράγουν σοβαρό αποτέλεσμα. Να παράγουν δηλαδή δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε πόσο εύκολο θα ήταν για μένα να πάω σε συμφωνία και να λύσω αυτή την ακινησία? Πάρα πολύ. Μια υπογραφή στις δεσμεύσεις της πέμπτης αξιολόγησης του προηγούμενου προγράμματος. Δεν θα παίρνω. Μια υπογραφή, υπογραφή του mail Χαρδούβελη. Δεν θα παίρνω και από τη Βουλή αυτό. Δεν είναι μόνο αν θα παίρνω και όχι από τη Βουλή. Δεν έχω πάρει αυτή τη λαϊκή εντολή, κύριε Χατζηνικολάου. Σαφώς. Και άρα αυτό το οποίο διαδραματίζεται τους τελευταίους 3 μήνες στην διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους πιστωτές είναι κάτι πολύ περισσότερο από το αν συμπαθεί τον Τζίπρα ή τον Βαρουφάκη η Ευρώπη. Έχει να κάνει με το αν η Ευρώπη αποδέχεται τη δημοκρατία, αποδέχεται τη λαϊκή κυριαρχία σε ένα κράτος μέλος της. Αποδέχεται δηλαδή τον κανόνα ότι όταν οι λαοί επιλέγουν και ψηφίζουν, καθορίζουν την τύχη τους. Και η δυσκολία που είχαμε από την πρώτη στιγμή ήταν να συνδυάσουμε δύο απαράβατους και απαραβίαστους κανόνες. Τον κανόνα της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας, διότι ψήφισε ο ελληνικός λαός, με τους κανόνες και τις δεσμεύσεις της Ευρωζώνης, τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και γι' αυτό καταφέραμε στο παραπέντε, και γιατί στο παραπέντε, διότι κάποιοι είχαν επιλέξει από πριν, εσκεμμένα, όχι να πάρουν εξάμηνη παράταση, αλλά δίμηνη παράταση του προγράμματος, ούτως ώστε η νέα κυβέρνηση από τα πρώτα της κιόλας βήματα να βρίσκεται σε ένα αρκουθετημένο πεδίο. Και με την πλάτη στον τοίχο. Και αγωνιούσα ότι τελειώνει ο χρόνος και οι τράπεζες οι οποίες ευεργετήθηκαν με 50 δισεκατομμύρια τα οποία χρεώθηκε ο ελληνικός λαός κατά το προηγούμενο πρόγραμμα, οι τράπεζες θα έπαιρναν να έχουν την ρευστότητα, την έκτακτη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι αυτό σήμαινε τέλος του προγράμματος. Και μάλιστα θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το ναρκοθετημένο πεδίο το οποίο βρήκαμε. Λέτε ότι σας έστησαν παγίδα οι πολιτικοί σας αντίπαλοι? Είμαι σαφής. Ότι προετοίμασαν παγίδα αριστερής παρένθεσης, αυτό λέτε. Και η ερώτηση είναι αν αυτό συμβαίνει, βγήκατε από την παγίδα? Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Θα βγείτε από την παγίδα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία διότι αυτό οι πολιτικοί μας αντίπαλοι στην Ελλάδα, σε συνεργασία με κάποια κέντρα ισχυρά στην Ευρώπη, όχι μόνοι τους, έστησαν αυτή την παγίδα και την προπαγάνδιζαν κιόλας. Ότι η νέα κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση παρένθεσης. Και ακόμα ευελπιστούν σε αυτό. Προσδοκούν, καραδοκούν, καιροφυλακτούν να σκοντάψουμε αδιαφορώντας, αν αυτό θα σημαίνει και ότι η χώρα θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες. Βαριά κατηγορία αυτή. Δεν θέλω για, θα την τεκμηριώσω. Για πολιτικά κόμματα. Αν είναι βαριά, θα την τεκμηριώσω. Αν είναι βαριά και είναι βαριά. Δηλαδή, λέτε ότι προκειμένου να χτυπήσουν τον πολιτικό τους αντίπαλο, είναι έτοιμοι να βάλουν τρικροποδιά στη χώρα τους. Αυτό λέμε. Λέω ότι επιχαίρουν στην προοπτική αποτυχίας και καιροφυλαχθούν να σκοντάψει η κυβέρνηση και δείχνουν να αδιαφορούν αν αυτό θα έχει επιπτώσεις. Αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση προσδοκιών. Εγώ θα σας μιλήσω τεκμηριωμένα. Με βάση τα στοιχεία, με βάση αυτά τα οποία βρήκαμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας πολιτικός που να θέλει να βλάψει τη χώρα του προκειμένου να επανέλθει στην εξουσία ή προκειμένου να χτυπήσει τον πολιτικό του αντίπαλο. Κύριε μου ακούγεται πολύ βαρύ αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να έχω μια εκτίμηση. Αλλά επειδή η εκτίμηση δεν μπορεί να είναι, σας είπα πιο πριν, εκτίμηση
που απορρέει από την πολιτική συμπεριφορά των πολιτικών μας αντιπάλων όλο αυτό το